Λονδίνο, κυρίε και κύριοι, στον ανθρωποκριτή του Sky, τον Θανάση Γκαβό, για να δούμε τι γίνεται μεταξύ Βρετανία και Τουρκία. Διότι, Θανάση, καλησπέρα. Ο επικεφαλή τη αμυντική βιομηχανία τη Τουρκία, ο Ισμαήλ Ντεμίρ, βγήκε και είπε ότι τέλο οριστικά το εμπάργκο στην πώληση όπλων σε αυτή τη στιγμή έχει σημασία από τη Βρετανία στην Τουρκία. Έρονται και οι τελευταίοι περιορισμοί. Είναι έτσι, γιατί έχουμε δει ανακοίνωση από την Άγκυρα, αλλά όχι από το Λονδίνο. Ναι, η δήλωση του κ. Ντεμίρα έγινε εδώ από το Λονδίνο, που είχε επαφέ με Βρετανούς αξιωματούχου. Αλλά, Νίκο, μέχρι τώρα τουλάχιστον η Βρετανική κυβέρνηση δεν έχει επιβεβαιώσει αυτόν τον ισχυρισμό και δεν έχουμε δει, όπω συνηθίζεται, δήλωση από την αρμόδια μονάδα εξαγωγή ελέγχου εξαγωγών από το Υπουργείο Διεθνού Εμπορίου. Να θυμίσουμε ότι η Βρετανική κυβέρνηση είχε επιβάλει απαγόρευση σε νέε άδειε εξαγωγή όπλων προ την Τουρκία τον Οκτώβριο του 19 λόγω των επιθέσεων κατά Κούρδων στη Βόρεια Συρία. Ωστόσο, το Δεκέμβριο του 21 ο Μπόρι Τζόνσον, η κυβέρνηση Τζόνσον, είχε αποφασίσει να χαλαρώσει αυτόν τον περιορισμό, αυτή την απαγόρευση, με κάθε νέα αίτηση για εξαγωγή όπλων προ την Τουρκία να κρίνεται αναπερίπτωση. Αυτό που λέει ο κύριο Ντεμίρ είναι ότι πλέον και αυτέ οι προποθέσει έχουν αρθεί από τη Βρετανική πλευρά αλλά όπω είπα, απομένει να επιβεβαιωθεί και από το Λονδίνο. Αλλά σε κάθε περίπτωση μιλάμε για μια πολύ δυνατή αμυντική σχέση. Από το 2013 και μετά, η Βρετανία έχει στείλει στη Τουρκία όπλα αξία τουλάχιστον 1,3 δισεκατομμυρίων ηρών. 325 εκατομμύρια εκ των οποίων Νίκο αφορούσαν το 2021, χρονιά δηλαδή κατά την οποία θεωρητικά ίσχυε αυτό το εμπάργκο, ε, το παραθυράκι ήταν ότι παλαιότερα συμβόλαια μπορούσαν ακόμα να συνεχίσουν να εφαρμόζονται. Και σύμφωνα με στοιχεία που έχει η Διοσκάη, επίσημα κυβερνητικά στοιχεία εδώ, είχαν σταλεί 307 φορές... Όπλα που κατέληξαν στην Τουρκία. Πάντω έχει μεγάλο ενδιαφέρον, θα Θανάση, δεύτε. ότι όλα αυτά συμβαίνουν και μα είπε ότι ο κύριο Ντεμίρ ήταν στο Λονδίνο και από εκεί έκανε τι δηλώσει. Όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που η Τουρκία προκαλεί στο Αιγαίο, τη στιγμή που η Τουρκία τορπιλίζει σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία την ένταξη Σουηδία και Φιλανδία και επιχειρεί να την μπλοκάρει στο ΝΑΤΟ και τη στιγμή που η Τουρκία πατάει σε δυο βάρκε, κλείνοντα το μάτι και στου Αμερικανού και στου Ρώσου. Η Βρετανία λοιπόν στηρίζει. Και συνεχίζει να στηρίζει την Τουρκία και όχι μόνο αυτό, αλλά σύμφωνα με τον επικεφαλή τη τουρκική αμυντική βιομηχανία, είρε και του τελευταίου περιορισμού σε όλο αυτό το γαϊτανάκι που μα περιγράφει τη απόλυτη στρατιωτική στήριξη τη Άγκυρα από το Λονδίνο. Ναι, Θανάση. Να πω μόνο ότι μέσα σε όλα αυτά πρέπει να υπολογίσουμε ότι ε, η κυβέρνηση Μέη πανηγύριζε για τη μεγάλη συμφωνία που έκλεισε ο Βρετανικό Αμυντικό Κολοσσό, η BAE Systems, για να συμβάλλει στη παραγωγή τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών. Και νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο Βάλιστα. ότι στη χθεσινοβραδινή επικοινωνία Ερντογάν Τζόνσον, πέρα από τα όσα συζήτησαν για τον ΝΑΤΟ που θα δούμε, η Downing Street είπε ότι δύο ηγέτε εξήραν την εντυνόμενη εμπορική και στρατιωτική συνεργασία των χωρών του. Πάρα πολύ ωραία.